Πάμε. Πάμε στο γάμο του Ντάνου που τον περιμένουμε πώς και πώς στις 24 Σεπτεμβρίου. Έχουν δοθεί τα προσκλητήρια. Πώς και πώς αυτή που του έχει καλέσει. Εμάς δεν μας έχει καλέσει. Εντάξει, έχει και ένα ενδιαφέρον φαντάζομαι για τις εκπομπές βέβαια ο γάμος του Ντάνου με τη Δήμητρα Βαμπακούση. Είναι στις 24. Γνωρίζω ότι ακόμη στέλνονται προσκλητήρια πάντως. Έχει πιθανότητες. Α, δηλαδή τα στέλνουν σταδιακά. Είναι δεύτερο γύρο τώρα. Λοιπόν, πάμε να μας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιο γιατί είναι και φίλο του και το ξέρει καλά. Που τον έκανε και Τζέιμς Μποντ να πέφτει από τη γέφυρα εκεί στη Μεσογείο. Ωραίο αυτό ήταν. Ο Γρηγόρης ο Μπάκας. Έλα, Γρηγόρη. Εσένα σε έχει καλέσει που είσαι φίλος του ή όχι. Συγχαρητήρια αρχικά για τη φωτογραφία που είχες με τον Χάνκς. Ευχαριστώ. Ζηλεύεις έτσι. Δεν απάντησες πολύ, όμως πολύ, έχει πολύ. Καλέσει ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Και είδες Γιώργα πώς κοντοστάθηκε ο άνθρωπος και μίλησε στην Αναστασία μας την ίδια στιγμή που τέλος πάντων λοιπόν πάμε στο... Γιατί κατάλαβε ότι είναι συνεργάτης δικιά μου δικός μου που ζητούσε να βγάλουμε selfie καταλαβαίνεις. Τη σύστησες. Λοιπόν. Πάμε, Γιώργο, να πούμε 2-3 πράγματα, 2-3 αποκλειστικές πληροφορίες. Θα σας δείξω κάρτες με το τι θα δούμε σε 11 ημέρες από τώρα. Αρχικά, πόσα είναι τα προσκλητήρια. Πόσα λέτε. Τα προσκλητήρια. 600. 600. Άσε, κλειστό κύκλο θα γίνει. Εδώ δεν μιλάμε για κάμα, μιλάμε τώρα για την ψηφοφορία του Σύριου. Άρα έχουμε ακόμα ελπίδα να πάρουμε προσκλητήρια. Πάτε καλά, ρε παιδιά. 600, Γιώργο, προσκλητήρια. 500 από τους 600 θα πάνε και στο τραπέζι. Πού θα το κάνει τραπέζι. Στο γουδί από κάτω σε ένα χώρο ειδικά διαμαρτυρών. Α, ναι. Περίμενε, 600 έχουν. Κάτσε, δεν κατάλαβα. Τραγούδι Γιώργος Τσαλίκης, μαλλιά. Θα τραγουδήσει ο Γιώργος Τσαλίκης στο γάμο. Τα μαλλιά και του Ντάνου και της Δήμητρας θα τα επιμεληθεί ο Τρίφωνας Σαμαράς. Ναι. Και Γιώργο, θα έχουμε και 600 άρωμα. 600 άτομα καλεσμένοι. 600 άτομα. 600. Κάτσε, συγγνώμη τώρα. Αν τα προσκλητήρια είναι 600, δεν είναι 600 καλεσμένοι. Επί 2, επί 3. Γιατί ας πάει να λείψει το. Δηλαδή, ο Περίς θα πάει με τη γυναίκα του, φαντάζομαι. Ο Περίς θα πάει με 3 άτομα. Με τη γυναίκα του και με εμένα. Εντάξει, άρα μάνι τα 600 έχουν γίνει 603 ήδη. 602. Δεν θα πάνε όλοι, δεν θα πάνε όλοι Γιώργο στη δεξίωση. Ναι, αλλά όταν καλείς υπολογίζεις 1500 άτομα. Δεν θα καλείς 600 άτομα. Να ρωτήσω κάτι. Θέλε... Έχει βάλει, επειδή τώρα θέλω να το ξέρω εγώ. Ναι. Έχει βάλει τραπεζικό λογαριασμό. Έχει βάλει IBAN από κάτω, Γιώργη. Ναι. Κάτω-κάτω. Έχει βάλει IBAN. Ναι, έχει βάλει IBAN. Μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Αν σου βάλουν IBAN στην πρόσκληση. Και πας, οφείλεις να βάλεις κάποια λεφτά. Αν δεν πας, βάζεις κάποια λεφτά άμα και σε καλέσεις. Αν θέλεις, ναι. Ή δεν υποχρεωτικό. Άμα θέλεις να κάνεις ένα βάλεις στο ζευγάρι, βάζεις. Αυτό το προσκλητήριο που το έχουν πάρει και δημοσιογράφοι. Πρέπει να βάλουν και λεφτά και δημοσιογράφοι. Ή θα πάνε για να το καλύψουν. Δεν παντρεύεται για να βγάλει λεφτά ο Ντάνος. Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω αυτό. Αλλά θα βγάλει όμως. Δηλαδή 600 καλεσμένοι από 300 ευρώ του πάλι. Εγώ στο δικό μου γάμο πάντως είχα χρεωθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θέλετε να σας πω και άλλη μια πληροφορία, γιατί θα έχουμε και άρωμα από Survivor, παρακαλώ. Ποιοι παίκτες από το Survivor θα είναι στο γάμο. Θα κάνουν αγωνίσματα. Ενδεχομένως. Για τέλος, μετά τις 6 το πρωί τάσο. Θα είναι ο Γιώργος Χρανιώτης, ο Μπο και ο Γιάννης Παλιάρας. Μόνο τρεις. Από όλους, μόνο τρεις. Αυτή ήταν η φίλη του, αυτή δηλαδή, είναι συγγνώμη, η φίλη έχει 600 καλεσμένους, 600 προσκλητήρια. Ναι. Και έχει καλέσει μόνο τρεις από το Survivor. Συγγνώμη, αλλά και η Δήμητρα ήταν στο Survivor. Η Δήμητρα δεν έχει φίλους, φίλες από το. Μα εμείς είμαστε από το Γαμπρού, λέμε τώρα. Κύκλο, εντάξει, εγώ μιλάω και από το Γαμπρού. Αλλά αυτό που λέγεται ότι έχει καλέσει, επειδή το έχει πάει δύο άτομα τουλάχιστον από κάθε εκπομπή, γιατί το κάνει. Γιατί τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί τον φιλοξενούσαν. Γίνεται αυτή η διαδικασία, Γιώργο. Γίνεται μέσω email. Πάνε σε κάποιους ανθρώπους της τηλεόρασης. Αλλά στους δικούς του ανθρώπους, στους ανθρώπους που αγαπάει. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ναι. Θα τους δώσει ο ίδιος κάποια στιγμή. Μπορεί και να μας τις έχει δώσει και να μην λέμε τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εσύ δεν μας λες αν θα πας ή όχι. Θα πάω. Με κάμερα. Με αυτογενή πρόσκληση ή με ετερογενή. Δηλαδή, εσένα σου έχει στείλει ή θα πας μέσω του Παρί. Θα πάω κανονικά μόνος μου. Όχι, όχι, όχι. Ας σου στείλει εσένα. Αλλά μέσα στα 600 άτομα, άμα πάει ο Γρηγόρης, δεν νομίζω. Δεν έχει απαντήσει αν το είναι στείλει, αν θα πάει από μόνο. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα λίγο και να δούμε ένα πλάνο. Γιατί επέλεξε ο Ντάνος με την κυρία Βαμπακούση, τους Αγίους Ισιδώρους, να παντρευτούν εκεί στο Λυκαβητό.